Είναι τα podcast της Athens Voice. Along with it, a new of η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου. Έχει κανόνες Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Είναι ρε παιδιά μα, δουλεύει και από πάνω. Λίγο να είμαι σοβαρή Σεβασμιότατη η <χωρή> Εκκλησία δεν έχει ομοφυλόφιλου στην όχι. Μεγάλο ανέκδοτο. Εσεί είστε το κεφάλαιο. Εμεί είμαστε προοδευτικοί. Αριστεροί, ακραίοι μάλιστα. Μου είδα έναν εκεί που περπάτα για το καψελάκι. γιατί ρώτησε. Δεν ξέρω, what is the English word, Λατζέρι, μου είσαι. Τι να μισεί. Τέσσερα χρόνια έκανα αντιπολίτευση και έκανα κολοβαρού. Είναι άστα να πα στο διάολο. Σα αφήνω τον καθένα να υπονοεί ότι ο αρχηγό του κόμματο έχει συνεργαστεί με το κουβέι που δεν ξέρω κανένα, έχω δει ποτέ το ούτε κινέζο, ούτε κουβέι, ούτε τίποτα. Στην Αθήνα δεν έχει ράμπε για τα Άτομα με ειδικέ δεξιότητε. Μπορείτε να πούμε και η πολιτική του Πουμαρό. Ανελέητα! Πάρτε του τα κεφάλια! Καλησπέρα παιδικοί μου φίλοι και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μπούκλα 99 Νέφελ Στο μικρόφωνο Γιάννη Στόμιτς, όπερα τέρσα ντεξ, τσούκου 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 τσά Είναι ο πολιτής της Αμερικής στο ρόλο της χαλάστρας των διακοπών Που ήλπιζα και εγώ ρε παιδί μου ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα ξεκουραστώ, δεν θα γίνει τίποτα, είχαν τελειώσει εκλογές, έλεγα ξανά πάλι από Σεπτέμβριο που θα έχουμε εκεί συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, θα έχουμε τις εκλογές του ΠΑΣΟΚ, θα έχουμε τις εκλογές της Αμερικής, αλλά όχι, εκεί που παραθέριζα στην Τριστινίκα, στο Κάμπινγκ, στο Ίζα, στη Χαλκιδική, είχα να κάνω πάρα πολλά χρόνια Κάμπινγκ, βασικά τελευταία φορά που θυμάμαι τον εαυτό μου να κάνει Κάμπινγκ, είναι το 2010. Στο River Party στο ιστόριο Και αυτές τις μέρες θυμήθηκα γιατί απεχθάνομαι τόσο πολύ το κάμπινγκ Και ο λόγος είναι το ότι δεν μπορώ το γεγονός ότι θα ξυπνήσω από τη ζέστη 9 ώρες το πρωί Και στο κάμπινγκ η φάση είναι ότι ξεσπάζουμε παρέα ξενυχτάς, κανεί κάνεις πίνεις και αυτά Οπότε και γύρω στους 5.30 ε, το να είμαι δύο μέρες με τέσσερι ώρε ύπνο σε αυτή την ηλικία που βρίσκομαι δεν είναι κάτι που για μένα είναι plausible, εφικτό. Γενικά, ωστόσο, πέρασα πάρα πολύ ώρα με την παρέα μου και είναι, είναι πολύ ωραίο το να προχώρησα μεγάλε παρέε και κάνετε τα πράγματα εκεί. Πέρα, εγώ δεν ξεκολούσα από το ΣΑΠ. Είχε φέρει ένα φίλο, είχε αγοράσει ΣΑΠ, τον κοινιάσα, εκεί πέρα, το... στην Τριστινίκα. Αλλά αυτό με το. Με τον ύπνο είναι θα... δηλαδή, μην πειράζει να κοιμάμε χαμέ. Είσαι άμεσο πάρα πολύ η φάση, αν και αν είναι το, το στρώμα και σε να μην κοιμάσαι sleeping bag. Sleeping bag. Θα ξεχάσουμε και τα αγγλικά μα. Αλλά το ότι πρέπει να σηκωθεί νωρί από τη ζέστα, και αυτέ οι μέρε έχει πάρα πολύ ζέστη, δηλαδή, όλη στην Ελλάδα νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε. Εσεί που είστε στο εξωτερικό και μα ακούτε από το εξωτερικό, σα φθονώ απίστευτα, δηλαδή και τι δεν θα έδινα τώρα να ήμουνα στην Ολλανδία, ξέρω εγώ, και να έβρεχε και να είχε 15 βαθμού Κελσίου. Όσο πιο και σα φαίνεται, θα ήθελα να είμαι εκεί. Anyway, είχε πάρα πολύ ζέστη. Και ένα άλλο πράγμα, παιδιά, που δεν μπορώ στα κάμπινγκ. Παρόλο που το κάμπινγκ του Ιζα είναι πάρα πολύ οργανωμένο, δηλαδή καλύτερο από τον Αρμενιστή, Α, uh, που είχα πάει. Α, ah, όχι, ορίστε, και εκεί είχα κάνει το 16 είχα κάνει και εκεί κάμπινγκ δύο μέρε, γιατί χορεύαμε στο Battle of the Best στον Αρμενιστή. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Εγώ χορεύα χρόνια. Για σα που δεν το ξέρετε, ήμουν σε μια ομάδα. Νομίζω ότι το ξέρετε. Τέλο πάντων, α το κάνουμε εντάχει. Γιατί apparently και νέοι ακροατέ ακούν αυτό το podcast που αγνωρισαν πλήρω την ύπαρξή του. Κακός. Να μου πεις, να θέλει το προμοντάρι σχέση τόσο πολύ με stories. Έχετε, έχετε μεγάλη. Θα αλλάξουν αυτά τώρα. Δεν θα έρθει ο Γιάννη από Σεπτέμβριο στην Αθήνα. Θα, θα αλλάξουν. Λοιπόν, αμ, χόρευα βασικά περιπτώσει εγώ πάρα πολλά χρόνια. Εκεί στου House of Drama στην Θεσσαλονίκη και ο, το Battle of the Best είναι ένα διαγωνισμό χορού. γίνεται και, σε, και, και το χειμώνα, γίνεται και το καλοκαίρι. το καλοκαίρι γίνεται στον Αρμενιστή, στο μου του Αρμενιστή. Οπότε είχαμε κάνει και εκεί πέρα ένα, έχω κάνει και εκεί λίγο κάμπινγκ και θεωρούσα ότι το, το καλύτερο του κάμπινγκ του Ερμενιστή, καθαρό, ξέρω και αυτά. Απάντηλε το Ιζα είναι πολύ καλύτερο από τον Ερμενιστή έτσι όπω θυμόμουν τον Ερμενιστή εγώ το 2016. Αλλά επίση δεν μπορώ το γεγονό να μην υπάρχει privacy ρε παιδί μου στη τουαλέτα, δηλαδή αυτό το πράγμα με τι τουαλέτε. Και έχω κάνει κατασκήνωση, ήμουν και σε Summer School και είμαι κοινόχρηστη σε τουαλέτε. Δεν μπόρεσα ποτέ να το διαχειριστώ και όσο περνάει και τα χρόνια. Δεν είναι, να, είναι μια δεν είναι πολύ τέλεια. Είναι για μένα κάτι basic, α πούμε, για να θεωρήσω ότι περνάω ξεκούραση για κοπέ. Γιατί με αυτό το πράγμα με κουράζει. Λοιπόν, ε, θέλω να το κάνω μη με αυτό. Ο λόγο που Νομίζουν ε, ε, οι άντρε, ξέρω εγώ, ότι οι γυναίκε κάνουν ε, σκουότ, είναι για να έχουμε bubble butt αλλά όχι φίλοι. Ο λόγο που κάνουν σκουότ είναι για να μπορούμε να μένουμε όσο το δυνατόν περισσότερο σε θέση σκουότ πάνω από μια κοινόχρηστη τουαλέτα. Prove me fucking wrong, bitch. Prove me fucking wrong. Και το γεγονό ότι. Ε, ε, ρε παιδί μου, ξέρει. Είναι λίγο crime να μην έχει το privacy όταν so θέλει να κάνει το πράγμα σου. If you know what I mean. Και εκτό αυτού, δίνουν στι γυναίκε, μεγάλο λάθο το κάμπινγκ, αν με ρωτάτε, γιατί δίνουν στι γυναίκε 8 λεπτά να κάνουν douche. Μπρο, κάνει douche στο κάμπινγκ και μετά από 30 δευτερόλεπτα, like no shit, ξαναβρωμίζει γιατί είσαι το κάμπινγκ, ξανακολλάει ή σκόνη πάνω σου. Ποιο το νόημα να μου κάνει το um, your total routine, βάζει just this we'll crabbing, και δεν ξέρω τι και κάνω το scrubbing. Όταν θα βρω μετά από δύο λεπτά. Δηλαδή, περιμένουμε μεσα του μαλάκε. Αυτό είναι με τι γυναικέ τώρα. Δηλαδή, περιμένει και τι άλλε που κάνουν όπου 8 λεπτά το βγάζανε εκείνο το ματζαφλάρι που μετρούσε το χρόνο ε, στα ντουζ. Βάζει ένα πράγμα, σου μετράει 8 λεπτά και Το το βάζανε. Και δηλαδή το βγάζανε και το ξαναβάζανε. Γιατί σου δίνουν και τρία ντουζ μέσα στην ημέρα των 8 λεπτών. Δηλαδή, 3, 8, 24 νομίζω μα κάνει. Κάτσε, Θα τα μαθηματικά μου. Το δεν ήξερα ποτέ. Anyway. Α, αυτό ήταν τώρα τα, το, mama, το ραντάρισμά μου για το κάμπινγκ. Δεν ξέρω, παιδιά, όσοι κάνετε κάμπινγκ, το, το απολαμβάνετε δηλαδή, τόσο πολύ. Δηλαδή, τόσο λάθο πέφτω. Είμαι τόσο για τον Μπούτσο. Δεν νομίζω. Anyway, κάτι όμω που ήθελα να πω, αλλά δεν θα το πω λίγο πιο προ τον αντρικό τον εγκέφαλο, γιατί εδώ έλεγα ότι κάνω διακοπέ και ήρθε ο Τόμα Μάθιου Κρούξ για να μου κάνει τώρα μένα, χαλάστρε χαλάστρα διακοπέ μου και αποφάσισε να κάνει μάρτυρα τον Τραμπ. Παραλίγο δηλαδή, δεν τον κάνει μάρτυρα, αν τον Εντάξει, όλοι Φαντάζομαι, ξέρετε τι συνέβη με τον Τραμπ, δεν θα το αναλύσω, δεν θα πούμε τα γεγονότα. Θέλω να σχολιάσω, παιδιά, το γεγονό ότι η Πενσιλβάνια, εκεί που έγινε δηλαδή και το α, σκηνικό, και αυτό ήταν ξημερώματα Κυριακή και ξυπνάω την Καϊόρ και μου λένε προβόλυση τον Τραμπ, γιατί τα παιδιά ξέραν ότι θέλω ειδήσει για το podcast και αυτά έπρεπε να προετοιμαστώ και τα σχετικά. Και λέω εγώ, ξυπνάω και μου λένε αυτό και λένε εντάξει, μου κάνετε πλάκα, γιατί τρολάρουν και όλοι στην παρέα. Όχι, λέω αποκλείται. Anyway, η Πενσιλβανία είναι μία από τις πιο σημαντικές πολιτείες για τις επόμενες εκλογές. Είναι παραδοσιακά swing state και κάθε ψήφος μετράει. Δηλαδή ε, είναι οριακά, οριακά. Κρίνεται to the neck το αποτέλεσμα. Τέλος πάντων θα τα πούμε όταν έρθουν και εκλογέ. Αυτό ας πούμε που έκανε ο Τραμπ είναι επειδή δηλαδή μου ε, ότι το πολιτικό ταλέντο από άποψη επικοινωνιακή και μόνο το αναφέρω αυτό, γιατί εκεί που τον πυροβόλησαν και προσπαθούσαν να τον φεγαδέψουν και έπεσε όλη η ασφάλεια πάνω του, λέει «Περιμένετε εσείς εκεί στην ασφάλεια» και βγάζει το κεφάλι του προς τα έξω, υψώνει εκεί τη γροθιά και λέει «Fight». Δηλαδή, εντάξει, όσο και αν δεν γουστάρω τι πολιτικέ και το χαρακτήρα του Τραμπ, αυτό που μόλι έχει πυροβοληθεί και τραυματιστεί και δηλαδή οριακά έχει περάσει η ζωή του από μπροστά του, ε, και γι' αυτό θα μείνει α, στην ιστορία. Αυτό που έκανε όμω ο Τραμπ, α, μόνο αυτό μπορεί να το κάνει. Έτσι. Ε, και το λέω αυτό μιλώντα. Είμαι ένα άτομο και το ξέρετε και εσεί εδώ που το podcast που δεν στηρίζει καμία από τι πολιτικέ του Τραμπ προφανώ και θεωρώ ότι είναι και στι παρυφέ του φασισμού. Έτσι, για να ξεκαθαρίσω ότι η θέση μου να μην υπάρχει κάποιο μελανό σημείο. Σημείου, όσο φτάνουν και οι Αμερικάνικε εκλογέ, για να κάνουμε και μία Ανάλυση των πολιτικών ιδεών κάθε υποψηφίου. Εγώ ξέρω ότι θα, θα, θα ξενυχτήσω βλέποντα τι ε, Αμερικανικέ εκλογέ την ημέρα των εκλογών, μία νομίζω είναι. Α, θα μπορούσα να κάνω και ένα live commentary στου ε, μπουκλιώτε. Anyway. Τέλο πάντων, για μένα ο Τραμπ που εκπροσωπεί έναν χριστιανοεθνικισμό με βαθιά, βαθιά συντηρητικέ. Θέσεις. Τη στιγμή όμω που έγινε αυτή η απόπειρα δολοφονία, το έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει για το κοινό του. Και ξαναλέω, μιλάω πάρα πολύ μόνο για το κομμάτι επικοινωνία και στρατηγική. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον άλλο πολιτικό που να κάνει κάτι αμ, αντίστοιχο, μαρτυρικού τύπου κίνηση. ίσως ρε παιδί μου θα έλεγα τον ε, Βαρουφάκη αλλά ποιο θα θυμάται και αυτόν πλέον, έτσι, okay. <laughs> Τώρα, σχετικά με την απόπειρα δολοφονία αυτή καθεαυτή. Α, uh, εννοείται ότι πώς πρέπει να καταδικαστεί, έτσι, γιατί μιλάμε για μια συνταγματική δημοκρατία, as long as I remember, και μια ελεύθερη συγκέντρωση στην οποία μπορεί να πάει να μιλήσει ένας υποψήφιος των εκλογών. Είδα κάποια βιντεάκια που έλεγαν πόσο κρίμα είναι που αστόχησε η σφαίρα, λίγα πιο σε κόντα εκεί πέρα και γιατί γύρισε στο κεφάλι του και θα είχαμε γλιτώσει από τον Τραμπ και αυτά. Και πραγματικά δεν μπορώ να καταλαβω τι στο διάκονο έχουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο κεφάλι του. Η πολιτική βία σε μια δημοκρατία είναι ανεπίτρεπτη, πραγματικά ανεπίτρεπτη, δεν υπάρχει καλή και κακή βία για κανένα που στη λόγο, έτσι. Ακόμα και, ακόμα και στο χειρότερο πολιτικό, ακόμα και σε αυτόν που θέλει να καταλύσει την δημοκρατία, εάν επιτρέψεις και μάλιστα επικροτείς αυτή την πολιτική βία, τότε δεν έχεις καμία απολύτως διαφορά με του μάγκα uh, υποστηρικτέ. Οι μάγκα υποστηρικτέ είναι το Make America Great Again του Τραμπ, που σίγουρα το έχετε δει να φοράνε τα μπουζάκια. Οι οποίοι και αυτοί οι μάγκα υποστηρικτέ uh, στηρίζουν την πολιτική βία εναντίον του ενάντια uh, σε, σε δημοκρατικού. Θυμίζω ότι οι υποστηρικτέ του Τραμπ. Uh, ασκούν και έχουν ασκήσει πολιτική βία εναντίον πολιτικών αντιπάλων του. Το 2018 υπήρξε ένα υποστηρικτή του Τραμπ, ο Σέζαρ Σέιοκ, νομίζω καλά το λέω, ο οποίο έστελνε βόμβε σε αντιπάλου του Τραμπ σε αντιπάλους του Τραμπ Μεταξύ των οποίων ήταν ο Μπάρακ Ομπάμα Χίλαρη Κλίντον Η Αλεξάνδρεια Οκάσιο Κόρτες Και ο Τζο Μπάιντεν Και το 2022 ένας ακραίος υποστηρικτής του Τραμπ Τι έκανε Εισέβαλε στο σπίτι της τότε προέδρου της βουλής των αντιπροσώπων Νάνση Πελόζη Χτύπησε το σύζυγό της τον Πολ Πελόζη Στο κεφάλι με ένα χαμημένο σφυρί Έτσι <laughs> Ήρεμα το λέω και τι έκανε ο Τραμπ, το μόνο που έκανε ήταν να ειρωνευτεί το σύζυγό της σε μια μιλία που είχε τότε στην um, Καλιφόρνια. Οπότε, η καταδίκη αυτή της απόπειρας δολοφονίας του, Τραμπ, του Τραμπ είναι αυτό που μας um, χωρίζει από εκείνους που είναι επιλεκτικοί στην ευαισθησία τους, οι οποίοι τουλάχιστον στον κόσμο, και στην Ελλάδα είναι πάρα στον κόσμο, είναι ακόμα περισσότεροι, και δυστυχώ αυτή η απόπειρα που έγινε μπορεί να οδηγήσει και νομίζω οδηγεί ήδη σε περαιτέρω διχασμό. Ήδη διακινούνται συνωμοσίε πω η τηλεφωνία είναι ονειρχιστρωμένη από τον Τραμπ για να πάρει μεγαλύτερη δημοφιλία, είτε από την άλλη πω το βαθύ κράτο των Δημοκρατικών σχεδίασε αυτή την επίθεση για να φύγει από τη μέση ο Τραμπ που θα ξεσκεπάσει του ερπετόμορφου και όλα αυτά τα, τα ωραία. Και προφανώ οι υποστηρικτές του Τραμ μετά από αυτό δεν έχασαν την ευκαιρία να κάνουν την Ουκρανία. Θα σας πω πώς το συνέδεσαν. Την έκαναν από λοιπόν Τράγο για ό,τι κακό μπορεί να τους βρει εν πάση περιπτώσει. Στο Twitter έγραψαν, θα σας πω πώς το συνδέουν ότι α, τη στιγμή που δίνουμε 200 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια συγγνώμη στην Ουκρανία δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων. Ένας παραλληλισμός ο οποίος α, τι να σας πω, μοιάζει πολύ παρόμοιος με εκείνο που λέγανε επί κορονοϊού ότι οι θα αντιστοιχούν σε ένα ραλφάλ okay. καταλαβαίνουμε ότι η αναλογία σε αυτή τη στιγμή είναι λίγο εκτός Uh, αλλά, εννοείται, ας κατηγορήσουμε την uh, Ουκρανία όπως uh, κατηγορούσαν τους Εβραίους κάποτε για οποιοδήποτε τραγικό γεγονός κι αν συνέβαινε don't go very far. Αυτός ο αντισημιτισμός υπάρχει ακόμα uh, δυστυχώς. Uh, λοιπόν, τη στιγμή που η Ρωσία επιτέθηκε στο νοσοκομείο παιδών του Κιέβου πριν λίγες ημέρες, νομίζω το γνωρίζετε όλο αυτό, μάλλον δεν θα το γνωρίζετε γιατί δεν... Uh, αναπαράγεται δυστυχώς και τόσο πολύ στα social media, ειδικά στα ελληνικά social media και θα έρθω σε αυτό. Λοιπόν, α, η Ρωσία επιτέθηκε όπως σας είπα στο νοσοκομείο παιδών του Κιέβου Ένα ξεκάθαρο θα έλεγε κανείς σκληρό στρατιωτικό στόχο για τη Ρωσία Διότι στο νοσοκομείο μέσα υπάρχουν πολλά όπλα έτσι το, το αντιλαμβάνεστε Το λέει και λέξη του νοσοκομείο μέσα στα όπλα και τα πυρομαχικά Διότι μάλλον για τη Ρωσία άμα γιατρευτούν τα ουκρανικά παιδιά να Θα μεγαλώσουν και θα μιλάνε ουκρανικά για παράδειγμα έτσι. Οπότε πώς να το επιτρέψουν αυτό πρέπει κάπως να το καταρρίψουν Και φυσικά αυτό που είδαμε την α, ρωσική η προπαγάνδα που ακολούθησε την... Α, το, το, δρόμο τον οποίο ακολουθεί συνήθω η ρώσικη προπαγάνδα σε τέτοιε επιθέσει. Τι έκανε δηλαδή, Πρώτα αρνήθηκε τα πάντα, ότι δεν υπήρξε ποτέ μια τέτοια επίθεση. Μετά, όταν αποκαλύφθηκε ότι όντω έχει πέσει βόμβα και όντω έχει γίνει καταστροφή, ρίχνει η Ρωσία το φταίξιμο στην Ουκρανία και λέει ότι το έκαναν μόνοι του οι Ουκρανοί για να κατηγορήσουν μετά την Ρωσία και να την κάνουν να φανεί κακιά χώρα στο εξωτερικό και όταν όμως αποκαλύπτεται ότι το έκαναν οι Ρώσοι και αυτό αποκαλύφθηκε από φωτογραφικό υλικό ξεκινάει το γνωστό τροπάριο των Ρώσων ήταν Ουκρανοί να ζει και τους άξιζε αυτό που έπαθαν όταν α, ανακαλύπτεται ότι ήταν αθώοι και μάλιστα μικρά παιδιά σε νοσοκομείο, ακολουθεί το «Είναι όλα θέατρο», το οποίο έχει ενορχιστρωθεί από τους Ουκρανούς και τα παιδιά που βλέπετε είναι ηθοποιοί, εν πάση περιπτώσει. Και στο τέλος σου πετάνε και ένα «Ναι, αλλά για τον Άτο δεν λέτε» best-selling point γι' αυτό. Και περιμένουμε τώρα την επόμενη βόμβα για να ακολουθήσει επίσης η επόμενη ρητορική. Και αυτή την ρητορική και την επιθετικότητα της Ρωσίας δεν την βλέπουν ή μάλλον κάνουν πως δεν τη βλέπουν ισχυρά πρόσωπα του κόσμου που είναι ο Elon Musk και ο Donald Trump. Τώρα αυτό θα μου πείτε είτε το κάνουν αθελά τους επειδή είναι ηλίθιοι, δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι σε συγκεκριμένη περίπτωση, είτε το κάνουν και όπως ο Τάκερ Κάρλσον, ο οποίος είναι ένας τηλεπορσιωστής ακραία συντηρητικός, ξέρω, αν δεν το ξέρετε, δεν χρειάζεται να το μάθετε κιόλας, να χάνετε κάτι. Ευτυχώ ο νέο πρωθυπουργό τη Βρετανία και αυτό είναι πάρα πολύ ευτυχέ. Συμφώνησε πω η Ουκρανία μπορεί πλέον να χτυπήσει ρωσικού στόχου από του οποίου εκτοξεύονται πύραυλοι που χτυπάνε τα νοσοκομεία τη χώρα. Και δυστυχώ φτάνω και στο σημείο που θέλω να φτάσω, που σα είπα στην αρχή ότι θέλω να το θίξω, ότι στην Ελλάδα δεν μιλάμε για αυτή την άδικη και απάνθρωπη εισβολή. Δηλαδή την περνάμε στον τούκο, κάνουμε πάρα πολύ αβαβά, σαν να μην συμβαίνει, λε και η Ουκρανία αξίζει αξίζουν αυτό που τους συμβαίνει αυτή την, α, τη στιγμή. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η, δηλαδή θέλουμε να είμαστε ευαισθητοποιημένοι πολίτε όλους. Δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για την Παλαιστίνη. Έτσι. Δηλαδή και στην Ουκρανία γίνεται αυτό που γίνεται. Το να ανεβάζει μόνο μια Παλαιστινική σημαία και να μην υπάρχει πουθενά η Ουκρανική σημαία. Δηλαδή, ε, τι κάνει, Ρεμπρό, λοιπόν, θέλει να είσαι δικαιωματιστή. Είσαι δικαιωματιστή, αλλά κάτι. Και το είχα, ανέβασα και ένα μήνυμα κιόλα, ότι περιμένοντα το Ιντερνετ, όχι το είχα φτιάξει, περιμένοντα το ίντερνετ να αντιδράσει για αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία, που είναι ο Παύλο Κομπάρ και περιμένει στι κούνιε, περιμένει στο τραπέζι και αυτά. Γιατί έτσι είναι. Και εμένα τουλάχιστον μου δίνει καλό ξεκαθάρισμα σε αυτού που ακολουθώ και είναι στο feed μου, ποιοι όντω ενδιαφέρεστε για τα δικαιώματα των ανθρώπων, την ειρήνη που τόσο κόπτεστε και ποιοι απλά ε, το κάνετε επειδή είναι τη μόδα. Δηλαδή, όρια κάθε ότι μερικοί άνθρωποι ανεβάζουν πράγματα για την Παλαιστινή επειδή είναι τη μόδα. Jesus fucking Christ τέλο πάντων. Ξέρετε ποια είναι η άποψή μου πάνω σε αυτό. Μην τα ξαναλέμε εδώ. Απλά επειδή ξέρω ότι όντω υπάρχουν καινούργια κροατέ σε αυτό το podcast, και... αλλά νομίζω ότι όσοι το ξεκινάνε πρώτη φορά κάνουν και binge watch κάποια προηγούμενα, οπότε νομίζω ότι το στυλ λίγο πάνω κάτω θα το, θα το... Θα, θα, θα το πιάσετε. Anyway. Θέλω να περάσουμε στα, στα εγχώρια, τα δικά μας εδώ πέρα, τα της Ελλάδας. Σίγουρα όλα έχετε ακούσει για το νέο άτομο που πρόκειται να βάλει υποψηφιότητα για την Προεδρία του Πασοκ και να ανακατέψει λίγο την τράπουλα. Εγώ τρίτη ηχογραφώ αυτή τη στιγμή, είναι 2 και 15 το μεσημέρι. Δεν έχει ανακοινωθεί η υποψηφιότητά τη. Θεωρώ ότι μέχρι το απόγευμα θα ανακοινωθεί η υποψηφιότητα τη Άννα Διαμαντοπούλου. Νομίζω ότι γνωρίζετε όλη την Άννα Διαμαντοπούλου, αλλά θα κάνουμε ένα ρίκα γιατί Επίση, μπερδεύομαι πάρα πολύ, διότι όλοι μου οι patrons είστε πάρα πολύ διαβασμένοι. Όσοι είμαστε στο Discord, εσεί που είστε στο Discord και γράφετε στην πουγάδα, είστε οριακά πιο ενημερωμένοι από μένα. Δηλαδή, σήμερα που είδα, ανακοινώθηκε χθε το συνέδριο των uh, Ρεπουμπλικάνων, ο αντιπρόεδρο με τον οποίο θα κατέβει ο Ντόναλτ Τραμπ, τον οποίο Παι παιδιά, εσεί τον ξέρετε μέσα στο Discord, εγώ αγνώρισα παντελώ δεν υπάρχει και όχι μόνο θα τον ξέρετε. Ε, νομίζω ότι ο Νικηφόρο είχε διαβάσει και ένα βιβλίο, να διαβάσει και ένα βιβλίο του και Λέμε τα παιδιά πρέπει να αναλάβουν τις, <σθοφίλ <σθοφίλ> την παραγωγή του podcast εν τέλει. Αλλά ε, επειδή ξέρω όμω και πολλοί κόσμο που ακούτε το podcast και ενημερώνεται πηγαία από αυτό και δεν ξέρει αυτά που ξέρετε εσείς. Παιδιά, πάτε να μπορεί να βαρεθείτε λίγο τώρα, λοιπόν, πούμε δύο πράγματα για τη με το, το πουλ, αλλά δεν δηλαδή, πρέπει να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους, οι οποίοι μας ακούνε μας εδώ πέρα, για να ενημερωθούν, που γι' αυτό για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή. Οπότε η Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην Υπουργός Παιδείας Παιδιά, ένα μεταρρυθμιστικό πρόσωπο στο χώρο της πολιτικής. Βέβαια σε κάποια ομιλία της πριν λίγο καιρό είχε πει κάποια λάθος, λάθος <laughs> είχε πει κάποια λάθος πράγματα κατά τη γνώμη μου για το μεταναστευτικό. Αν θυμάστε το είχαμε θίξει στο, στο podcast, είχε πει εκείνο με τους σκουρόχρωμους και τότε Θυμάμαι, είχα πει ότι είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ, γιατί πιστεύω αρκετά στην Άννα Διαμαντοπούλου. Λοιπόν, η Άννα Διαμαντοπούλου ήταν υπουργό που προσπάθησε να μεταρρυθμίσει την ανώτατη παιδεία το 2010, θυμίζω χρόνια κρίση, αγάπ. Ε, και η Κρίστα, και αυτή που έριξε την κυβέρνηση Παπανδρέου, Γιώργος Παπανδρέου Πασόκ και μετά την πτώση που έφυγε και ο Παπανδρέου, οι υπόλοιποι α, υπουργοί παιδείας ξεκίνησαν να ξυλώνουν σιγά σιγά το νόμο αυτόν και όταν σα το ξυλώνουν, δηλαδή, ωραία, δεν, ενώ ήταν απίστευτα, α, ήταν ένας νόμος α, στον οποίο όλες οι δύο μεγάλες δυνάμεις της χώρας, τα κόμματα, τον ψήφισαν, τον υπερψήφισαν, ήταν κάτι πολύ πρωτοπόρο, κάτι πολύ μεταρρυθμιστικό, κάτι πολύ φιλελεύθερο, κάτι πολύ καλό και μετά όλοι σιγά σιγά το τρώγανε κομματάκι-κομματάκι και δεν έμεινε τίποτα από αυτόν τον νόμο Διαμετοπούλου. Δηλαδή είχε περάσει, αν πατήσετε νόμος θα διαβάσετε αρκετά από αυτά τα θέματα και γιατί το ξύλωσαν τον νόμο αυτό, διότι υπέκυψαν οι υπόμενοι υπουργοί στις συντεχνιακές ομάδες των πανεπιστημίων. Συνολικά, οι θέσεις της Γεμαντοπούλου είναι υπέρ της μεταρρύθμισης και, των, και της στήριξης των φιλελευθερών θεσμών και αν θέλουμε να μιλήσουμε για κυβερνητικό πασό, και η είναι το μοναδικό πρόσωπο που μπορεί να πάρει πίσω τις κεντρώους ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία. Διότι αν κάτσετε παιδιά και το σκεφτείτε τι μεταρρυθμιστικό άλλο έχει να προσφέρει η Νέα Δημοκρατία με πέντε χρόνια πλέον διακυβέρνηση και με διπλάσια διαφορά από το δεύτερο. Δηλαδή όταν δεν μπόρεσε εσύ ως Νέα Δημοκρατία να φέρεις τις μεταρρυθμίσεις τόσο καιρό που έχεις και αυτό το μεγάλο ποσοστό, πώς θα τις φέρεις τα επόμενα χρόνια που θα έχεις και μεγαλύτερη φθορά ως κόμμα. Αυτό εννοώ. Οπότε, όπω έγινε στη Μεγάλη Βρετανία που έφυγε ο ριζοσπαστικό Κόρμπιν uh, και ήρθε ο πιο μετριοπαθή Στράμερ, έτσι μπορεί να γίνει και στην Ελλάδα: μπορεί ένα uh, πιο μετριοπαθέ πρόσωπο να φέρει το Πασόκ σε κυβερνητική θέση. Άλλωστε, από εμπειρία διακυβέρνηση, η, uh, η πουλού είναι by far πιο μπροστά από του υπόλοιπου υπο, Δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα, υπολ, 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 ο Ανδρουλάκη έχει φτάσει μέχρι την Ευρωβουλή και ο Δούκα, δήμαρχο Αθηναίων. Παίζεται αυτό έτσι. έτσι το... Παίζεται πόσο έχει εμπειρία από το Δήμο Αθηναίων με αυτά που δεν κάνει. Η Διαμαντοπούλη, να σα θυμίσω ότι έχει υπάρξει fucking επίτροπο τη Κομισιόν και πρώην υπουργό παιδεία. Και μάλιστα έχει ένα πάρα πολύ επιτυχημένο μπίτι για γενικό γραμματέα του ΟΣΑ. Έφτασε δηλαδή μέχρι τον τελικό, αλλά τη πήρε τη θέση ένας α, Αυστραλιανός υποψήφιος. Μάλιστα το 2023 πέρσι α, α, είχε κάνει μία έκθεση για το κράτος πρόνοιας και το μέλλον του κράτους πρόνοιας α, στον κόσμο γενικά, την οποία έκθεση αυτή εκθιάστηκε από, το, από όλη την Ευρώπη, στο Στοκχόλμπ και αυτά, ένα υπουργό, ένα εδώ πέρα δικό μα, δεν τη ζήτησε να τη διαβάσει, μπα και εμπνευστεί στο α, πολιτικό του έργο και ενσωματώσει πράγματα αυτή τη μελέτη και τη έκθεση που είχε κάνει η Διαμαντοπούλου. Να πω και επίση ότι άκουσα και εμεί θα έχει και συνέντευξη τη, νομίζω. Εν καιρό, γιατί τώρα θα δηλώσει και την υποψηφιότητά τη, αλλά εγώ άκουσα α, αυτή την που έδωσε α, στο ραδιόφωνο του Sky πριν πέντε μέρες και την έστειλα στα παιδιά στο, στο Discord και μου άρεσε, παιδιά, πάρα πολύ. Δηλαδή, μπείτε να την ακούσετε. Είναι... Μιλάει μιλά τρομερά και λέει κάποιε αλήθειε για την πολιτική και τη σταδιοδρομία ενό που πρέπει να έχει ένα πολιτικό και δεν ξέρω, παιδιά. Μπο... Είναι και γυναίκα, είναι και διαβασμένη. είναι και... Δεν ξέρω, ε, τι θαυμάζω πάρα πολύ, εν πάση περιπτώσει. Ε, είναι, ένα, είναι ένα πρόσωπο που. Είναι μεταρρυθμιστικό ρε παιδί μου, έχει μιλήσει ε, για τη στο ασφαλιστικό σύστημα, την οποία την έχουμε αναφέρει και εμείς πάρα πολλές φορές εδώ στο podcast, με την ε, ρώσικη εισβολή είχε πάρει ξεκάθαρα θέση υπέρ της Ουκρανίας, είναι ένα φιλελεύθερο έτσι ωραίο πρόσωπο με, με, με ιδέες φιλελεύθερες, Κα, κατάλαβες πως το λέω. Uh, οπότε προσωπικά ήταν να επιλέξω μεταξύ τη Διαμαντοπούλ και του Γερουλάνου, δεν να πάνε μαζί πακέτο, θα του έβλεπα μαζί. Άμα κάνει και κάποια ωραία καμπάνια στα social, θεωρώ ότι είναι κατάλληλη για πρόεδρο uh, του Πασόκ. Και ξέρετε ότι για να ψηφίσετε μπορείτε να γραφτείτε, να, να γραφτείτε. όλοι σας να ψηφίσετε, δηλαδή αυτό που μπορείς να γραφτείς και να ψηφίσεις μόνο και όχι να είσαι μέρος, δηλαδή η φίλη του κόμματος που λένε, για μένα είναι πάρα πολύ τέλειο γιατί δεν χαρακτηρίζεσαι κιόλα. Anyway, ε, θα φτάσουμε όταν έρθει και, και οι ισοκομματικές του Πασόκ, θα μιλήσουμε και γι' αυτά. Α, uh, όπως είπα για patterns πάντα κάνω τα shout out μου. You know, είναι... είπαμε το patterns και για τους νέους. Uh, είναι ένας τρόπος για να ενισχύσετε αυτό εδώ το podcast και τη δουλειά που κάνουμε. Με ό,τι έχετε εσείς ανάγκη και ευχαρίστηση. Α, uh, σας έχω πει ότι το newsletter δεν υπάρχει. Πλέον το καταργήσαμε, σας έστειλα και το, το αποχαιρετιστήριο. Ε, γίνανε και cancel οι, οι, οι συνδρομέ σα. Οπότε θέλω, ο μόνο τρόπο που μπορείτε να στηρίξετε πλέον είναι το Patreon που έχει διάφορα tiers, διάφορα επίπεδα. Α, τώρα το shout-out πάει στα πιο υψηλά επίπεδα με αυτού που ρίχνουν τον πολύ οβολό, εν πάση περιπτώσει. Την πλάμη, το στέλνει, το, το στράτο. Το Γιώργο, τη Σπύρη, τον Παναγιώτη, το Θάνο, το Βάιο, τον Γιώργο, τον Γιώργο, τον Γιώργο, τον Γιώργο. Έχουμε γίνει εδώ πέρα ανέκδοτο. <σχεδοτό> Κάπω θα σα βγάλω παρατσούκλια, παιδιά. Νομίζω ότι θα κάνω. Το Μιχάλη, τον Κωνσταντίνο, τον Παναγιώτη, τη Σοφία, τη Γιώτα, το Στάθη, τον, την Αγγελική και την Ειρήνη. Σα ευχαριστώ, παιδιά, πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα και στηρίζετε αυτό το podcast. το οποίο δεν σα είπα ότι αυτή τη στιγμή είναι και το. Δηλαδή, τι επόμενε δύο εβδομάδε δεν θα βγάλουμε επεισόδιο, διότι και εγώ φεύγω ξανά διακοπές back to back και δεν θα μπορέσω να ηχογραφήσω. Α, θα επανέλθουμε όμω τον Αύγουστο, ε, δεν ξέρω πότε, γιατί. Θα επανέλθουμε, θα επανέλθουμε, δηλαδή δεν δηλαδή θα το πάρω μέχρι το Σεπτέμβρη. Ε, θα ενημερωθείτε, δηλαδή θα σα έρθει η ειδοποίηση. Ελπίζω στο Spotify πότε θα βγει καινούργιο επεισόδιο. Ε, τα νεότερα και σε, 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 ανάλυση θα τα συνεχίσω μόνο στο. Δηλαδή, εντάξει, στέλνω πράγματα στου μπουκιώτε. Αλλά αυτό που δεν χάνω και σε αυτό που συμμετέχω ενεργά είναι το chat που έχουμε στο Discord με του Patrons. Εκεί πέρα, εντάξει, δεν υπάρχει μέρα που να μην μπω και να μην αλληλεπιδράσω και να μην κάνουμε συζητήσει. Οπότε και calls θα κάνουμε παιδιά μέσα. Ε, και, και το extra pod θα έχετε οι καραμπουζουκλίδες of course γιατί είναι το extra perk που έχουν τα παιδιά που στηρίζουν οπότε ναι, με λεπτομέρειε, αν θέλετε να μπείτε στο Patreon και στο Discord θα με βρείτε εκεί εν πάση περιπτώσει λοιπόν, τελειώνοντας και πηγαίνοντας στη χαλαρή στήλη αυτού εδώ του podcast Τον αντρικό τον εγκέφαλο Λοιπόν, έλεγα στην αρχή ότι θέλω να μιλήσω για πράγματα για το κάμπινγκ. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ε, κολακεύομαι ιδιαίτερα, ε, θα ήθελα όσοι ας πούμε με παρακολουθείτε και με ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ που έρχεστε να μου μιλάτε και να γνωριζόμαστε και αυτά και σας έχω πει αν με τα έξω να με σταματήσετε και τα σχετικά. Δεν μπορώ να καταλάβω στόσο του ανθρώπους που είναι άνθ, άνθρωποι οι οποίοι δεν με παρακολουθούν και φαίνεται αυτό γιατί αν με παρακολουθούσαν θα με αναγνώριζαν κιόλας και δεν θα μου λέγανε με αγενή τρόπο, ice, Λίγο να κάνω λίγο αέρα, ρε παιδιά, να ακούτε ένα τάκ τάκ. Είναι ωραία, γιατί έχω σκάσει εδώ πέρα. Ε, Στην Τριστινίκα στο Κάμπινγκ. Ε, είχα όταν πήγαμε στο Beach Bar, έχει πέρα, Beach Bar, το, το ethnic. Ε, παιδιά, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Περπατούσα ε, και δεν το καταλαβαίνω αυτό με του ανθρώπου. Όχι, ε, όχι απλά γυρνούσα, να μην κοιτάξω. Με δείχναν το δάχτυλο, ρε φίλε. Και λέω, με ποια λογική δείχνει έναν άνθρωπο έχει μια χύψη χυ, αναγνωρισιμότητα, που εγώ μερικέ φορέ αγνώ την α, αναγνωρισιμότητα που μπορεί να έχω. Κακός βέβαια, γιατί αυτή τη στιγμή με, πει, με πειράζει, δηλαδή νιώθω πάρα πολύ σλιφκόνσιου. Είναι άλλο το να άρεσε να μου μιλήσει, γιατί θαυμάσαι τη δουλειά μου, μ' ακού και μου καλοκαιρεύει πάρα πολύ. Και είναι πάρα πολύ διαφορετικό το να με δείξει με την παρέα σου, με το δάχτυλο και να μου κοιτάτε λε και είμαι. Τι να σα παιδιά, κλόν. Δηλαδή, λε και είμαι θέαμα θεά με την κακή έννοια. Και κάτι άντρε που ήρθαν να μου μιλήσουν στα ομετέχμιο. Δηλαδή, αυτού του άντρε του έκοψα. Είναι άντρε οι οποίοι, αγοράκια θα έλεγα, οι οποίοι με έχουν δει στο TikTok να μιλάω για αντρικού εγκεφάλου και νομίζουν ότι αυτό είναι το περιχόμενο εδώ πέρα. Οπότε σου λένε, Α, ah, είναι φέλ, ή με έχουν πετύχει σε κάνα τσιλί καφενείο, σε κάνα ε, red blue pill. Ε, και, και αγνούν παντελώ το έργο και τη δουλειά που έχω ρίξει πίσω από αυτό και νομίζουν ότι εγώ είμαι μια κοπέλα απλά που μιλάει για πουτσε. Και ήρθαν να μου μιλήσουν με ένα τουπέ σε φάση οριακά να με προσβάλλω που έχεις ένα φέλ που μου λε: Βρε τσουτσέκι, βρε μαλάκα που δεν έχει σπάσει ακόμα το βγό σου να βγει. Δηλαδή, πώ νομίζει ότι έτσι θα προσεγγίσει μια κοπέλα. Δηλαδή, με αυτό το τουπέ και οριακά το, 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 υβριστικό. Ανάγωγο τρόπο. Δηλαδή, ότι εσύ έχεις τα κάκαλα, είδε εκεί την εφέλιμα που μιλάει για πούτσε και λε: Εγώ μου γαμιά τώρα που τα μπαίνει, μιλή και βέμαλα. μαλάκα Ούτε να το χαρακτηρίσω δεν μπορώ. Δηλαδή, είχαμε τέτοια σκηνικά. Ε, τέτοια σκηνικά του walk up to me και who the fuck do you think you are, bro. Bro, ηρέμησε λίγο, ρε, bro, ρε. Ή από εδώ, ρε, μαλάκα, ρε, bro. Οπότε θέλω να σα πω, γιατί με ρωτούσε ένα ε, από την παρέα. Δηλαδή, τώρα εσύ που βγαίνει έξω, λέω καταρχά να ξεκαθαρίσουμε, δεν βγαίνω έξω. <laughs> το γεγονό ότι έχω αυτό το την bar μαζί σα είναι επειδή είμαστε παρέα και μπορώ να προστατεύω με την παρέα μου. Γιατί ευτυχώ τα χώρια στην παρέα είναι όλα ντερέκια, ένα και ανοίγουν τα χέρια του και ξεσκρύβομαι εγώ από πίσω. Α, με ρωτάει, τέλο πάντων, ένα παιδί από την παρέα, δεν θα προσέγγιζε κάποιον, ξέρω που σου αρέσει και αυτά και λέω προφανώ και όχι. Εγώ ωριακά ντρέπομαι που βγαίνω έξω και δεν είναι εύκολο για μένα. Ενώ ε, μ' άρεσε πάρα πολύ να κυνηγάω άντρε έξω και το έχω πει και σε άλλα podcast. Πόσο κυνηγό ήμουν και όσο ήμουν στη Θεσσαλονίκη και όλα αυτά τα και τα σχετικά. Αλλά είναι πάρα πολύ, είναι τύπου απαγορευτικό για μένα να πάω να μιλήσω σε κάποιον πλέον, γιατί καταρχάς δεν ξέρω αν αυτός ο κάποιος με θεωρεί ακροδεξιά φασίστρια, ε, τι να σας πω, που έχω ακούσει πολλάκις να λέγεται για μένα ότι είναι αφέλη, μου δουπουλημένη. Όταν έχω ακούσει αυτού του χαρακτηρισμού και δεν ξέρω αν το άτομο απέναντι θεωρεί αυτό το πλασματικό πράγμα στο μυαλό του για μένα, Εμένα είναι ένα λόγο ανασταλτικό του να πάω να μιλήσω σε κάποιον. Δεν ξέρω τι πιστεύει για μένα, γιατί δεν είμαι τάμπουλα ράσα. Με ξέρεις, αν με ξέρει, θα με ξέρει από κάπου που πριν και δεν ξέρω τι γνώμη σχηματισμένη έχει για εμένα. Δεν σα είπα το άλλο τοπικό. Uh, το είπα σε podcast. Δεν θυμάμαι πού ήμασταν στο. το είπα στο προηγούμενο επεισόδιο. Ήρθε ένα να μου μιλήσει εκεί που ήμασταν στην Άνδρο, στο πλοίο και μου λύσει είναι Εφέλ που κάνει τα νομικά βίντεο. Ξέρετε, είμαι πάρα πολύ τσαμπουκά και εγώ τρώμαξα να λύσω παρακαλώ φίλα. Και αν με βρει, είναι πρώτο πριν, δεν θα ήθελα. Και μου λέει και εγώ θέλω να σα αναγνωρίσω. Δεν θυμάμαι να το έχω πει, τέλο πάντων, το, το ξαναλέω δεύτερη φορά. Α, οπότε ναι, δεν μπορώ πλέον να την πέσω σε κάποιον. Και, η φασή είναι ότι μου αρέσουν άνθρωποι. Ξέρετε, πέρα στο Ethnic είχε δύο τρακαλά κομμάτια, αλλά δεν θα, δε θα έκανα κάτι, δυστυχώ. Η μοναξιά has chosen me. Anyway, ένα πράγμα που είχαμε σε συζήτηση με την παρέα, για να το πάω λίγο σε πιο juicy ανδρικό εγκέφαλο, και να σα βάλω και εσά μέσα στο παιχνίδι, να μου απαντήσετε με καρδούλε. Είχαμε πολλέ σεξουαλικέ συζητήσει. Μία από αυτέ, και πολλά διλήμματα του έβαζα εγώ, αλλά αυτό που σημείωσα να πω, για να σας βάλω στο παιχνίδι, είναι το ότι ποιο ευχαριστιέται πιο πολύ το σεξ η γυναίκα ή ο άνδρας. Α, και ενώ ε, όταν με ρώτησαν εμένα τα παιδιά μου σε φάση, ε, εντάξει προφανώς, ε, τα ευχαριστήτω, ο άντρε και τα πάντα γυρίζουν ε, πίσω από τον άνδρα, γιατί τους έκανα, τους εξή ερώτηση. Α, τους λέω στα χωρίες της παρέας. Γιατί μας ξεπέρνουν στην έξι μα ήταν τρία κορίτσια. Ε, αν κάνατε σεξ με μια κοπέλα και εσείς δεν τελειώσετε και τελειώσει αυτή το θεωρείτε πετυχημένο σεξ, και οι απόψει δίστανται. Δηλαδή, ήταν νομίζω ότι τέσσερι είπαν εννοείται ότι είναι επιτυχημένο και οι άλλοι είπαν όχι, αν δεν τελειώσει, εγώ δεν θεωρείται επιτυχημένο. Οπότε, εγώ προσωπικά, εγώ προσωπικά σαν Εφέλη, θεωρώ ότι λόγω αυτή τη πατριαρχική ανατροφή σε αυτή την α, κοινωνία που ζούμε, το γεγονό ότι μετράμε την επιτυχία του σεξ μόνο από τον οργασμό του άντρα και αν τελειώσει ο άντρα είναι επιτυχημένο, αν δεν τελειώσει ο άντρα δεν είναι επιτυχημένο, αυτό είναι μια ένδειξη του ότι όντω έχουμε μεγαλώσει μια πατριαρχική κοινωνία και πρέπει να το αποβάλουν οι άντρε σιγά σιγά αυτό. Γιατί εγώ, γιατί εγώ σαν, γυναίκα που μου έχει τύχει να μην τελειώσει ο άντρα και να τελειώσω μόνο εγώ, μια χαρά δεν ξέρω αν Αλλά το θεώρησα επιτυχημένο και γι' αυτό. Δηλαδή δεν χρειάστηκα εγώ να πάρω το validation του στυλ ότι αν δεν τελειώσει φταίω εγώ. Γιατί πάλι σεξ είναι γι' αυτό που κάναμε, δεν είναι ότι δεν είναι σεξ. Απλώ έχει να κάνει με την επιτυχία, όχι. Προσωπική μου άποψη. Σα βάζω on the loop, in the loop, να μου πείτε εσεί τι πιστεύετε γι' αυτό, Uh, να μου στείλετε μια κόκκινη καρδιά αν το θεωρείτε και αυτό πετυχημένο και μια μαύρη καρδιά αν δεν το θεωρείτε πετυχημένο να κάνουμε εδώ πέρα μια, ένα, ένα γκάλοπ και όταν εγώ είπα ότι uh, στην πρώτη ερώτηση που σας έθεσα και εσά, ότι <coughs> uh, ποιο ευχαριστιέται παραπάνω το σεξ λέω ότι ευχαριστιέται ο άντρα. Uh, λέει ένας από την παρέα σοφός, uh, σοφός uh, άγγελος ότι και αυτό θα μου μείνει για πάντα πες να είναι ο τίτλος του podcast και όλες αυτού του πίσω δύο Um, όταν λέει βάζει το δάχτυλό σου στο αυτί, ποιο θα ευχαριστιέται πιο πολύ, Το αυτί σου ή το δάχτυλο. Και φίλε, είχε πάρα πολύ δίκιο. <laughs> γιατί τα αυτοί, όντω, το ευχαριστιέται πολύ. Όπου αυτοί καταλαβαίνετε, γίνεται και κόλπο και το δάχτυλο. Εντάξει, εμεί σα τα κάνω έξυπνη μισή. Καταλάβατε την αλληλο. Την την, τον παραλληλισμό, εν πάση περιπτώσει. Σα αφήνω κάπω έτσι, παιδιά. Να περάσετε τέλεια αυτέ τι δύο εβδομάδε. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Που τι δύο εβδομάδε θα λείπουν. Λοιπόν μπορεί να πέσει ο κόσμο να καταστραφεί. Γιατί κάθε φορά που λέω να κάνω λίγε διακοπέ, ε, γαμπιά το οριακά. Οπότε, ναι, και εγώ ελπίζω να ξεχωριστώ λίγο αυτέ τι δύο εβδομάδε και να περάσω όμορφα στι διακοπές μου. Όχι ότι μου το ευχηθήκατε, το λέω από μόνη μου, έτσι το. <laughs> το καταλαβαίνετε. Φιλάκια πολλά, τα λέμε σύντομα. Ό,τι θέλετε, ξέρετε που να με βρείτε. Και. Μουά! Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast τη Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.